So, good morning. I would like to welcome you to the University of Thessaly. I'm George Thamoulis. I'm a professor at the Electrical and Computer Engineering Department. And it is a great pleasure and a great honor to host the third conference of the Hellenic Emerging Technologies Industry Association, which is done in conjunction with our department. It is really great to see people that we have been cooperating with for the longest time to be converging on Volos and to be able to interact with our students, which is the main goal of this exercise. It is, I guess, a step in the path of forging close relationships with industry that we have, which is a strategic target of the University of Thessaly. I'm really happy to say that our students are working in companies that are members of the association, and they're actually doing really well. We're getting extremely good feedback about the studies here, which makes us very happy. And that gives us the encouragement of making the next step and trying to have a whole academic experience and present that to our students. So, I don't want to take up more of your time. I would like to invite the Vice Governor for Digital Governance and Citizen Services, Mr. Yannis Anastasiou, to say a few words. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να διαβιβάσω τους θερμούς χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του συναδέλφου σας, καθηγητή του κ. Δημήτρη Κουρέτα, που λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι κοντά μας. Και θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συνέδριο που κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από την επιστημονική του διάσταση σε σχέση με τη δική σας διάδραση ως άνθρωποι της αγοράς και της νέας τεχνολογίας, νομίζω είναι πολύ κρίσιμο το ότι μέσα από αυτή την συνεδριακή διαδικασία φέρνετε σε επαφή τους ερευνητές των πανεπιστημίων με τους ανθρώπους της αγοράς και τις εταιρείες νέας τεχνολογίας και όλο αυτό μέσα και από την δράση της μέρας καριέρας ουσιαστικά των φοιτητών, βάζετε και τα παιδιά εξ αρχής σε μια διαδικασία που είναι η πιο σημαντική, γιατί όλα αυτά που γίνονται προφανώς γίνονται για να γίνει η ζωή μας καλύτερη, αλλά αν οι νέοι φοιτητές μας δεν είναι αυτοί που την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης των σπουδών τους δεν μπορούν να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση και να ελπίζουν ότι μπορούν και στην ίδια τη χώρα μας να δραστηριοποιηθούν σε αυτή τη δραστηριότητα της τεχνολογίας εχμής και να μην είναι μόνιμα αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό, δυστυχώς, νομίζω τα πράγματα θα μπορέσουμε να τα κάνουμε καλύτερα. Θέλω να σας πω ότι ως Περιφέρεια Θεσσαλίας βρισκόμαστε και ως νέας περιφερειακή αρχή θεωρούμε ότι είναι από τις προτεραιότητές μας να στηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες, τα ερευνητικά μας ιδρύματα, τις ερευνητικές μας ομάδες. Γι' αυτό ήδη έχουμε βγάλει μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν τη χρηματοδότηση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων, που ελπίζω να μην μείνουν στην θεωρία, αλλά να περάσουν στην παραγωγική διαδικασία και σε αυτό που και εσείς όλοι στοχεύετε. Επίσης, θέλω να πω ότι νομίζω είναι σημαντική η παρέμβαση που κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήδη από το καλοκαίρι έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν οι υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να μην αφορά μόνο
το δικό σας τομέα, αλλά νομίζω είναι πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό για το πανεπιστημιακό μας ίδρυμα. Να θυμίσω επίσης ότι ήδη ο Περιφερειάρχης έχει στείλει επιστολή με την οποία σε ένα καθόδες θέμα που υπάρχει για το Πανεπιστήμιο, όπως είναι το ζήτημα της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης που σήμερα δεν λειτουργεί, έχει εκφράσει την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να συμβάλλει με πόρους οικονομικά, προκειμένου σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση της βιβλιοθήκης, που είναι ένα πολύ κρίσιμο, ένας κρίσιμος κρίκος στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή διαδικασία. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και για να μην σας κουράσω είναι ότι προφανώς σε συνθήκες δημιουργικής καταστροφής η τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες είναι μια πρόκληση για τα χρόνια που ακολουθούν. Άλλωστε, οι ταχύτητες είναι τεράστιες στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι πώς θα καταφέρουμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες των startup εταιριών που προκύπτουν μετά από τους φοιτητές μας, οι οποίοι φεύγουν από πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλού επίπεδου, όπως είναι και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το δικό σας τμήμα, ώστε να μπορούν πραγματικά, να επαναλάβω αυτό που είπα, να μένουν στον τόπο και να παράγουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και βεβαίως στην καλυτέρευση της δικής τους ζωής. Να πω για τους επισκέπτες μας που έχετε έρθει από μακριά ένα θερμό καλωσόρισμα, να στείλω το μήνυμα σε όσους μας βλέπουν και διαδικτυακά ότι η περιοχή του Βόλου, της Θεσσαλίας, είναι μια ευλογημένη περιοχή όπου ψηφιακές νομάδες μπορούν να εργαστούν από εδώ. Και αυτό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην ένταση της δικής σας δουλειάς χρειάζεται και ένα ανθρωπογενές περιβάλλον το οποίο να συνοδεύει αυτή τη δραστηριότητα, και ο τόπος μας είναι, νομίζω, ιδανικός για να είναι βάση πολλών ανθρώπων, αρκεί βεβαίως και εμείς να συμβάλλουμε, και δεν αναφέρομαι σε αυτά που ήδη έχουμε, που έχουν να κάνουν με τις φυσικές μας ομορφιές και όλα όσα προσφέρει ποιότητα ζωής στην πόλη του Βόλου, στο Πήλιο και γενικότερα στη Θεσσαλία, αλλά να δημιουργήσουμε και εκείνες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Ας πούμε, νομίζω ότι ένα Innovation Hub στην πόλη του Βόλου θα μπορούσε να είναι ένας κοινός μας στόχος, να το δούμε και να μπορέσουμε σιγά σιγά να βάλουμε σε μια προτεραιότητα πράγματα τα οποία σήμερα έχουν μείνει πίσω. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας δείξω κάτι και να το βάλω ως έναν ηθικό, πολιτικό προβληματισμό όλης αυτής της ιστορίας των νέων τεχνολογιών. Αυτή η φωτογραφία είναι μια φωτογραφία που τράβηξα σήμερα το πρωί από το μπαλκόνι του σπιτιού μου. Έχω μπροστά ένα πάρκο και ήταν μια ομάδα νέων παιδιών του γυμνασίου, τα οποία προφανώς έκαναν κοπάνα. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά καθόταν στο παγκάκι και ήταν και οι πέντε νομίζω είναι, ήταν και οι πέντε με το κινητό τους τηλέφωνο και μιλούσαν καταλαβίστηκα για μένα, πάρα πολλά πράγματα έλεγαν, και πραγματικά προσπαθούσα να σκεφτώ τις δικές μας κοπάνες στην ηλικία τους και να την αντιστοιχίσω με το σήμερα. Ένιωσα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και ελπίζω αυτά τα παιδιά που έδειχναν εξπέρ στην διαχείριση του κινητού τηλεφώνου και των εφαρμογών και των παιχνιδιών και ό,τι άλλο κάνανε, ότι θα αγκαλιαστούν από όλους και από την πολιτεία πριν και πάνω απ' όλα, και το μέλλον θα είναι ψηφιακό, αλλά θα είναι και ποιότητα ζωής και καλύτερη της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες στο συνέδριο. And now I would like to invite Professor Chrissi Laspidou, our Vice Rector for Innovation, Internationalization, Collaborations and Digital Governments. Thank you, Professor Stamoulis. Thank you, George. And thanks for giving me the opportunity to greet and welcome everyone in this conference. It gives me great pleasure to have such an event organized at the university here in Volos. I just returned from a week at the Silicon Valley in California, and So the timing for me personally is really, really good. I saw the enormous potential that this sector has to develop. And there is so much that we can do
to really push the talent that we have here. And I am confident that we have so much talent in this room, in this school, in this department, that could create the startups, that could grab the opportunity and expand and really place you know, our people in the global market. As the University of Thessaly, this is at the core of what we want to do. We really want to give opportunities to people, and we are determined to expand the activities in that direction. I lead also an innovation unit called One Planet Thessaly, where we will run many of the hackathons and other competitions. We will organize trainings for pitching, for you know, to really give a vision to the students. For me, this is very important. Our students need to see that the goal, after they graduate, they don't only have to do either be hired by a company or you know, go work for the public sector. They should see themselves as entrepreneurs, and as they should see that this is possible, that we can do this. We are a bit behind in this. Of course, the people here are leaders in this, even you know, as the Greek ecosystem. But there is work to be done, and we are determined to do this and to create this ecosystem, to create the conditions to give the opportunity to our students. We also need to bridge science and industry. You know, this there is a lot of work to be done there as well, and we will be active in that direction. This is part of our plans to promote either industrial masters or industrial PhDs. I saw there, we went to Berkeley, to Stanford. In some of these universities, there is really no there's no need to bridge. It's there. So industry and academia work hand in hand, and they create wealth and ideas and companies that really, those unicorns that you hear a lot about. So, like I said, I know there is a lot of talent. We just need to tap into this talent, to exploit it, and to promote it. And this can be done through the collaboration with the industry. So I'm really happy to see the industry here, and to hear that we have so much already, you know, that is being done. Let's get this, let's push this in this direction. It's an exciting time. A lot of the new things will happen with AI, with machine learning, with all these emerging and disruptive technologies. So thank you for doing this at the University of Thessaly, and I wish you great success. Thank you. And now I would like to invite Dr. Emmanuel Zervakis, the president of the association, for an address. Thank you, George. Good morning to everyone. I am Manos Zervakis. I'm the president of HETIA, Hellenic Emerging Technology Industry Association. From HETIA and on behalf of BOD, I would like to welcome you to this third Emerging Tech Conference here in the beautiful city of Volos. A conference organized between HETIA and the local University of Thessaly. This series of conferences started back in 2022. From Patras. Last year we went to Thessaloniki, and this year we are in Volos. The prime scope of the conference is actually to connect industry and academia, and for both parties to be able to present their R&D activities and the results. Beyond, though, the technical program itself, we have introduced a career day within the conference, which is a great opportunity for students, graduates, to meet high-tech companies of Greece
and discuss together potential open jobs, scholarships or whatever. The plan of HETIA is to have this emerging tech conference every year with a different university across Greece. This year we are very happy to be in Volos. Actually, there is indeed an important footprint of high-tech companies already in the area, and of course the high-quality local university, and this is the reason that we are here. As HETIA, we started back in 2005. At that point, we were a semiconductor association. From that point on, and still till today, HETIA is the leading initiation around high-tech and deep-tech in Greece. We have members, both industrial and academic, companies and universities, where they develop high-tech products and services here in Greece, aiming the global market. Today, we have more than 90 members, 60 companies, 30 universities, pretty much the local ecosystem of Greece. These members, as I said, they are developing things in Greece. This is really important. And the high-tech ecosystem already exists in Greece. To give you some numbers, all these members employ more than 3,000 skilled personnel, and revenues are more than 500 million, 70% of this coming from exports. The biggest node of the association is in Athens, next is Patras, then Thessaloniki, and then Volos. The primary scope of the association is to improve and grow the overall ecosystem around emerging technologies. Towards this direction, we are doing a lot of activities, networking event between our members, with other associations, trying to bring together small startups and multinational companies. And of course, as mentioned earlier, to bridge the gap, which is existing still in Greece, between academia and companies. This is the prime reason for having this conference, but the really different part of this conference compared to other ones is that we have high-tech companies actually being here, presenting their R&D results in order to make sure that all the people are aware that there is indeed high-tech ecosystem here in Greece. And furthermore, they are ready to present open position and scholarships to the students. So it's really important for us, and this is two of the biggest challenges nowadays, to bridge the gap between industry and academia and bring the students closer to the companies. So this year, as you may notice, we have more than 30 technical presentations around emerging technologies, about chips, about smart devices, about AI and ML. And not only technology, but also where these technologies are implemented in different applications. Besides the presentation, we have very interesting keynote speeches, and we have also two panels where we are going to discuss about emerging technologies and agrotech, which here in Volos, I can say that it's maybe the strongest footprint across all over Greece. And the second panel is about CHIPS Act, which nowadays is very, very booming across Europe, and this is very interesting for us. Closing, let me thank you, the organizing committee, the scientific committee, all the people from the local university, my fellow colleagues from HETIA, the volunteers, the sponsors, of course, because without them and their support, we couldn't do it. I want to stress out that, okay, besides the presentation, the true magic of such a conference lies also on the networking between the attendees during the break and the exchange of ideas. So I wish to everyone fruitful discussion, constructive discussion, and enjoy the third Emerging Tech Conference here in Volos. Thank you very much.